Σ' άκουσα να μιλάς προχθές για τηλεδικία εντός εισαγωγικών σε πρωινές εκπομπές. Ναι. Να λες ότι πρώτα σε συλλαμβάνω σε πρωινές εκπομπές, ναι, και μετά σε συλλαμβάνει η, ναι, ναι, Γάδα. Γιατί τέτοια οξύτητα? Για το οξύτητα εννοείς για τα πρωινά? Για το πρωινό. Γιατί κάποτε είναι, λέγαμε για τα μεσημεριανά. Ναι, γιατί βλέπω ότι μετατρέπονται πραγματικά σε τα πρωινά, επειδή είναι και υποθέσεις τέτοιες. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρώ, ας πούμε, ότι πολλές φορές το παρατραβάνε. Πολλές ώρες, πολλές ερωτήσεις που δεν έχουν καμία σχέση. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να προβληθούν διαμέσου αυτού, κάποιοι όχι, να μην τους ανακατεύω όλους, να τους μπερδεύω όλους, και κάποιοι που τους βλέπεις ότι στέκονται και κάθονται για να μπορούν να μιλήσουν. Mm-hmm. Και συνέχεια δημιουργούνται θέματα, γιατί αν θες να πουλήσεις και την άλλη μέρα το ίδιο θέμα, πρέπει κάτι να βρεις. Και στην προσπάθεια να βρεις, μπορεί και να βρεις λάθος στοιχεία ή να σου δώσουν λάθος στοιχεία. Δεν διαφωνώ με το να εξετάζει κάθε εκπομπή, mm-hmm, τα δεδομένα ενός πράγματος που συμβαίνει στην κοινωνία. Mm-hmm. Θεωρώ όμως ότι όταν μιλάνε τόσοι πολλοί άνθρωποι, και όχι και οι δήμονες και διάφορα που ρωτάει καθένας, και εν πάση περιπτώσει αυτό το θέμα του ο καθένας που δεν έχει καμία γνώση να θέλει να πει την άποψή του, εμένα δεν με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Μπορεί να το κάνει στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο έχει και λεκάνες, κάνει ο καθένας τον αμετό του. Ακούγα τον Λιάγκα, ας πούμε, που έλεγε ότι δεν μπορώ εγώ να καίγεται ο κόσμος και να μην ασχολούμαι και με κάτι το οποίο είναι πραγματικά τραγικό. Λογικό. Δεν είναι δικαίωμά του να το κάνει αυτό. Λογικό. Και με τη λογική του infotainment. Δηλαδή ότι κάνουμε μια εκπομπή που έχει και πληροφόρηση. Δεν δει κανένα θέμα εκείνη την ώρα. Βεβαίως. Δεν είπε κάτι άλλο κανείς. Εγώ είπα απλώς ότι μην καταντήσει έτσι που φαίνεται ότι το θέμα επηρεάζει μια έκβαση, μια υπόθεση. Αυτό λέω.